Δεν έπρεπε να μείνουμε εκεί. Δεν ανήκαμε εκεί. Πόσα χρόνια έχει γίνει εδώ προστατικό? Έχει γίνει 8. 7-8 χρόνια. Θα ξαναπήγαινε σε αυτό το σπίτι? Όχι, όχι, όχι. Σε ευχαριστώ πολύ. Η απόφαση μας το να αναλάβουμε αυτή την έρευνα έγινε κάτω από μεγάλη πίεση και ένταση, λόγω της σοβαρότητας των στοιχείων που έχουμε συλλέξει για την αυθεντικότητα της ιστορίας. Όλοι όσοι δέχτηκαν να μας μιλήσουν, μας προειδοποίησαν για τους κινδύνους που παραμονεύουν σε αυτό το σπίτι. Τους πέθαναν άτομα δικά μας. Ήταν φοβερή καταστροφή, μεγάλη γρουσουζιά. Τι να πω, δεν ξέρω τι ήταν. Ήταν κάτι... Κάτι ανεξήγητο δηλαδή. Ανεξήγητο, ναι, πολύ περίεργο. Πολλά άσχημα γεγονότα, πολλές άσχημες καταστάσεις. Θέλεις να μας πεις λιγάκι, να μας περιγράψεις κάποιες καταστάσεις που είσαι σε αυτό το σπίτι? Κάτι συγκεκριμένο δηλαδή. Δεν θέλω και πολύ να τα συζητάω αυτά γιατί με τρομάζουν. Ναι, μπορώ να σας πω ότι νιώθαμε παρουσίες, άσχημες παρουσίες, κάτι αρνητικό, κάτι άσχημο να είναι κοντά μας, γύρω μας, και κάποιες φορές βλέπαμε και σκιές, ανθρώπινες σκιές. Αναφέροντάς μας ξεκάθαρα ότι σε αυτό το σπίτι θα βρούμε μόνο κακό που θα μας ακολουθήσει και στις προσωπικές μας ζωές. Όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, σε όσους τόλεψαν να μείνουν έστω και για ένα βράδυ μέσα σε αυτό το καταραμένο σπίτι. Ανατριχιαστικές είναι οι μαρτυρίες από ένα ζευγάρι που φιλοξενήθηκε από την τελευταία οικογένεια. Αναφέρουν ότι το πρώτο βράδυ εμφανίστηκε μπροστά τους μια σκιά, όπου αμέσως αισθάθηκαν ένα απίστευτο τρόγμο, ακούγοντας μια κραυγή τόσο έντονη που νόμιζαν ότι θα ήταν αντιληπτή και από τους υπόλοιπους κατοίκους του σπιτιού. Κάτι που βέβαια δεν συνέβη, γιατί κανείς άλλος δεν είχε ακούσει τίποτα. Αμέσως το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή. Θέλω να μας αναφέρεις ένα περιστατικό που είπες στη μητέρα σου για ένα βίαιο βράδυ με αυτές τις δύο γυναίκες. Ναι, θυμάμαι ξεκάθαρα εκείνο το βράδυ. Υποτίθεται ότι είχαν πέσει όλοι για ύπνο. Και εγώ το ίδιο. Τότε, όπως κάθε βράδυ, εμφανίστηκαν εκείνες οι δύο γυναίκες. Εγώ δεν έλεγα στους δικούς μου ότι έπρεπε να φύγουμε. Φοβόμουν, ήμουν πολύ μικρή. Και τότε μία από τις δύο με χτύπησε. Ωχ! Ρε παιδιά! Τι έπαθε, ρε, τι έγινε, ρε παιδιά? Άσε την κάμερα σε μένα. Παιδιά μου, μην πάτε σε αυτό το σπίτι. Έχουν συμβεί τόσα πολλά. Σε το Σάββατο κάτι ένιωσα να μη σπώ, θα πεις. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Πλάκα κάνετε τώρα, πάμε να φύγουμε.